Πάμε να κάτσουμε. Πού πάμε? Θα πάμε τώρα στο θέμα των πανεπιστημίων και των καταλήψεων. Θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, καθηγητής διεθνούς δικαίου, πολιτικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε Σέρμπο, να είστε καλά. Δημοκρίτιο. Στο Δημοκρίτιο, μας, βεβαίως. Δημοκρίτιο, βεβαίως. Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Έγινε το άλλο. Πήγαν οι αναρχικοί να το καταλάβουν. Έχουμε μαζί μας και τον κύριο Χρήστο Σημεωνίδη, ο αντιπρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Κύριε Σημεωνίδη, καλή σας μέρα. Θα τα πούμε αργότερα. Καλημέρα. Για το τι έγινε χτες. Έτσι, αλλά πάμε να ξεκινήσουμε με τον κύριο Σέρμπο. Κύριε Σέρμπο, τι είδαμε χτες στην Κομωτινή? Για να καταλάβουμε τι έγινε χθες, πρέπει να το πάρουμε λίγες μέρες πριν. Mm-hmm. Υπήρξε μια ομάδα φοιτητών, μια επιτροπή που αποφάσισε κατάληψη. Ναι. Γιατί θέλω να το τονίσω αυτό. Δεν ήταν μια απόφαση, δεν ήταν νομότυπη, ήταν παράτυπη. Με βάση το καταστατικό του Συλλόγου Φοιτητών. Διότι με βάση το καταστατικό του Συλλόγου, ίσως θα θυμάστε όσοι έχουν εμπειρίες από τα προπτυχιακά μας χρόνια, απαιτείται συνεδρίαση του Προεδρείου και απόφαση για να προχωρήσουν σε γενική συνέλευση, ανεξαρτήτως με το τι αποφάσεις θα πάρει αυτή η συνέλευση. Άρα, όταν προωθήθηκε αυτό το αίτημα στον Κοσμήτορα της Νομικοπολής, τον κύριο Χρυσομάλη, δεν ήταν ένα αίτημα. Συγγνώμη, όταν κοινοποιήθηκε η απόφαση που συνοδευόταν από τη σφραγίδα του Συλλόγου, από την Προέδρου Γραμματέα κλπ. Και ενημερώσαμε φυσικά ότι θα υπάρξει. Δευτέρα, νομίζω πρέπει να κινήθηκαν αυτά τα άτομα γύρω στις 5.30 το πρωί. Από εκεί και πέρα εμποδίστηκαν συνάδελφοι να διεξάγουν εξετάσεις, διοικητικοί πάλι κλπ. Ο Κοσμήτωρας ήταν υποχρεωμένος να ακυρώσει εξετάσεις. Mm-hmm. Και σε δεύτερο χρόνο, αφού θα προηγούνταν, ξέρετε, και η Γενική Συνέλευση των φοιτητών, που η κανονική θα ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, να προχωρήσουν οι καθηγητές να ενημερώσουν τη Σύγκλη το τμήμα για να ζητήσουν ενεργοποίηση της σχετικής διάταξης, προκειμένου η εξεταστική περίοδος είναι η τέταρτη εβδομάδα τελευταία για την νομική, να συνεχιστεί διαδικτυακά. Τώρα, αυτό που συνέβη στο ενδιάμεσο, εγώ δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, η Ελληνική Αστυνομία τα γνωρίζει αυτά, υπήρξε ενημέρωση της πολιτείας. Και με βάση, αν θέλετε, αυτή την ενημέρωση, η πολιτεία αναλαμβάνει την ευθύνη, τη κινείται και πράττει τα δέοντα με βάση τον νόμο. Ούτως ή άλλως το νέο νομικό πλαίσιο, το τελευταίο δηλαδή, αν υπάρξει ενημέρωση των αρχών, ανεξαρτήτως από πού προέρχεται, δηλαδή δεν ξέρω αν ήταν οι Βρετανικές αρχές ή κάποιος άλλος, μπορεί να αναλάβει ως συντεταγμένη πολιτεία, επαναλαμβάνω, την ευθύνη. Το τονίζω, γιατί έχουμε σχολές, τμήματα στο Δημοκρίτη, όπως στο Πολυτεχνείο, που υπάρχει κατάληψη. Δεν υπήρξε όμως τέτοια επιχείρηση, αν θέλετε, της αστυνομίας. Και εδώ θέλω να σταθώ ιδιαίτερα ότι, επαναλαμβάνω, ήταν μια παράτυπη, αν θέλετε, μια παραβίαση του καταστατικού με βάση το τι προβλέπεται από τους ίδιους τους φοιτητές. Ναι. Εσείς θεωρείτε ότι θα λήξουν αυτές οι καταλήψεις το επόμενο διάστημα ή θα επιμείνουν και θα παραμείνουν κλειστά αυτά τα τμήματα από τους φοιτητές? Κοιτάξτε, γνωρίζετε ότι... Από τη Σύγκλιτο δηλαδή του Πανεπιστημίου και από την... Η αλήθεια είναι ότι ψάχνουμε τον Πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου και δεν τον βρίσκουμε. Εδώ και πάρα πολλές ημέρες προσπαθούμε η εκπομπή να μιλήσουμε με τον κύριο Μάρη και δεν έχουμε καταφέρει να μιλήσουμε μαζί του για να δούμε τι κάνουν οι Πριτανικές αρχές και τι αποφασίζει η Σύγκλιτος. Χωρίς τον Πρίτανη δεν μπορούμε να έχουμε απάντηση. Ρωτώ εσάς, μήπως έχετε εσείς κάποια απάντηση για τις ενέργειες που θα κάνει? Ξέρετε, λειτουργεί με βάση τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα τμήματα, που όταν δεν μπορεί, ξέρετε, να διεξαχθεί η εξεταστική περίοδος, διότι μπορεί να υπάρχει μεταξύ άλλων κατάληψη, τότε ενεργοποιείται. Αυτό τους άλλους, ξέρετε, το κάναμε και στην πανδημία, το θυμάστε πολύ καλά. Mm-hmm. Και είμαστε τυχεροί που η νέα τεχνολογία προσφέρει τέτοιες ευκαιρίες, διότι, ξέρετε, δουλειά των καθηγητών, εμείς οι φοιτητές, παρόλο που είναι πολίτες και τους μαθαίνουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις, παραμένουν πνευματικά μας παιδιά. Και η δουλειά μας είναι πώς να βοηθούμε τους φοιτητές να πετύχουν, όχι να τους βάζουμε τρικλοποδιά, θέλετε, και να αποτύχουν. Άρα ασφαλώς και πρέπει να εξαντλήσουμε τα νέα εργαλεία που έχουμε και να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχει καν κατατεθεί το σχετικό νομοσχέδιο, προκειμένου όλοι, μεταξύ άλλων, και η φοιτητική κοινότητα να ενημερωθεί όσον αφορά το καθεστώς. Το θέλουμε και εμείς οι ίδιοι των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Άρα θεωρώ ότι πιθανόν, αν θέλετε, η κινητοποίηση θα συνεχίσει. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι
η συντριπτική πλειοψηφία στην νομική σχολή είναι, αν θέλετε, φοιτητές, γνωρίζουμε τα περισσότερα παιδιά, μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι εκτός πανεπιστημίου. Αυτό φέρνει ξανά στο επίκεντρο όλο το ζήτημα της φύλαξης και της ασφάλειας των πανεπιστημίων, πώς πρέπει εκ νέου να λειτουργήσει αυτό το θεσμικό τρίγωνο μεταξύ διοίκησης πανεπιστημίων, Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου, αν θέλετε, Δικαιοσύνης. Mm-hmm. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι η ουσία σε κάποια ζητήματα είναι ότι εφόσον ή οσδήποτε ζητήσει την ενεργοποίηση σχετικής διάταξης, θα παρέμβει η συντεταγμένη πολιτεία. Γιατί ξέρετε, εδώ μιλάμε, κακώς είναι πολλές φορές ζητήματα που υπάρχει μια ιδεολογική φόρτιση και αυτό πολλές φορές αλλοιώνει το αισθητήριό μας. Υπάρχει, θα το πω, αλλά πολλές φορές μιλάμε για ζητήματα κοινής λογικής, τα οποία ούτως ή άλλως έπρεπε να έχουμε επιλύσει εδώ και δεκαετίες. Κύριε Σερμπό, καλά έκανε και μπήκε χθες η αστυνομία, ναι ή όχι? Επαναλαμβάνω, η αστυνομία δεν λειτουργεί σε αυτεπαγγέλτος. Η αστυνομία, το οποίο μπορεί να το κάνει και αυτό, εφόσον μπορεί να συντελούνται με πρόσκληση της αγγελίας αξιόπινες, αν θέλετε, πράξεις. Ναι. Η αστυνομία ενημερώθηκε. Κάποιες ενημερώθηκε. Εγώ αυτό που θα επιθυμούσα και αυτό που πιστεύω, γιατί ξέρετε, πολλές φορές εμείς είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε να διαφυλάξουμε και ζητούμε το αυτοδίκημα. Εννοείται. Να είναι καλύτερα θωρακισμένο το αυτοδίκημα. Άρα οι πρώτες είναι οι Βρυτανικές αρχές, αν θέλετε, οι οποίες θα πρέπει να προχωρήσουν σε μια τέτοια στιγμή. Δεν ξέρω πώς έγινε την, αλλά δουλειά μου δεν είναι, ξέρετε, να σχολιάσω. Εγώ καταπληκτώμαι εφόσον ενημερώθηκε η αστυνομία. Καλώς έκανε την επιχείρηση, διότι επαναλαμβάνω, στη συγκεκριμένη περίπτωση, γι' αυτό και έθεσα το ζήτημα τελείως διαφορετικά. Εμείς ψάχνουμε απάντηση σε αυτό. Σας το λέμε, έτσι, για το τι ακριβώς και πώς γίνονται αυτές οι επεμβάσεις. Δηλαδή, αν έχει κληθεί η αστυνομία από την Βρυτανία, δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε το ρεπορτάζ ολοκληρωμένο, γιατί δεν έχουμε τον Βρύτανη. Και νομίζω ότι κακώς. Ούτε η κυρία Κουτρουκόη μπορεί εγώ ή οποιοδήποτε συνάδελφός μου να σχολιάσει πώς επιχείρησε. Όχι. Απλά σας ρωτάμε για να κάνουμε τη δουλειά μας κι εμείς. Του Πανεπιστημίου. Αν έχετε κάποια πληροφορία εσείς πιο επίσημη, για να γνωρίσουμε κι εμείς τι έχει συμβεί. Μας ενδιαφέρει, μ' ακούτε, συγγνώμη. Επειδή επαναλαμβάνω, είναι και παιδιά και συνάδελφοί μου βρέθηκαν χθες στα παιδιά και στην αστυνομική διεύθυνση Κομωτινής. Νομίζω ότι έχουν αφαιθεί ελεύθερα. Σε κάθε περίπτωση η πολιτεία πρέπει να διασφαλιστεί και ακόμα κι αν με βάση, επαναλαμβάνω, το δικό τους πλαίσιο που υπάρχει, το βέβαιο του Συλλόγου Φοιτητών, θέλουν να κάνουν μια γενική συνέλευση και να πάρουν μια τέτοια απόφαση, αυτό ούτε καν, αν θέλετε, συνέβη. Νομίζω από εκεί και πέρα όντως υπάρχουν κάποια κενά σημεία στο τι έγινε. Αλλά τώρα ας μην κρυβόμαστε κι εμείς πίσω από το δάχτυλό μας. Λοιπόν, γνωρίζουμε, αν θέλετε, αυτά τα ζητήματα και γνωρίζουμε ότι πολλές φορές, ξέρετε, υπάρχουν μέλη, υπάρχουν, αν θέλετε, ομάδες που έχουν ποδηγετήσει τις προσπάθειες που κάνει η μεγάλη πλειοψηφία της Παλαιστινιακής Κοινότητας. Επαναλαμβάνω, πώς να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, αν θέλετε, να πετύχουν. Πάμε και στον κύριο Σημεωνίδη. Αλλά χρειαζόμαστε και τα κατάλληλα εργαλεία για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Κύριε Σερμπό, μείνετε μαζί μας για να δείτε τι προκάλεσε, λοιπόν. Νόμιζα, δεν σας ακούω. Θα διορθώσουμε. Ωραία. Θα πάμε και στον κύριο Σημεωνίδη. Γιατί χθες είχαμε μία αντίδραση από έναν. Δεν μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θέλαν να καταλάβουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης να συμπαρασταθούν στους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Κομωτινής. Στην προσπάθειά τους να μπουν στο Πανεπιστήμιο, mm-hmm. καθήβριζαν τον 31χρονο νεκρό αστυνομικό, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο Ρέντι από τη φωτοβολίδα. Και πραγματικά δεν θέλουμε ούτε να σκεφτούμε τι άνθρωποι είναι αυτοί και τι έχουν μέσα στο μυαλό τους, κύριε Σημεωνίδη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Σημεωνίδη. Να τους σχολιάσω ως άνθρωπος, ως αστυνομικός, πώς να τους σχολιάσω. Πώς, ναι, πώς. Να, και εμείς δυσκολευόμαστε. Ο ένας λογικός άνθρωπος να μπω αποστημένο που στο βωμό του να κάνει κάτι παράνομο δεν σέβεται ούτε όσιο ούτε ιερό, δεν σέβεται νεκρούς. Λυπάμαι πολύ, αλλά δεν είμαι σε διαδικασία να μπορέσω να εξηγήσω τέτοιες συμπεριφορές. Και πολλές ακόμα. Είναι κρίμα, είναι άδικο να βάζουμε νεκρούς και να μην τα στοιχειώδη. Τι να πω, δεν έχω λόγια να πω. Λέγανε συνθήματα για τον Γιώργο Λιγκερίδη για να σας προκαλέσουν, τους αστυνομικούς. Επαναλαμβάνω, κύριε Κουτρουκό, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Ναι. Αδυνατό. Και ειλικρινά το λέω, αδυνατό να μπω στο μυαλό τους με ποιο σκεπτικό λέγονται αυτά τα συνθήματα. Αυτά τα συνθήματα δεν τα έχουμε συναντήσει ούτε σε φανατικές μικροομάδες φιλάθλων.
που σέβονται τους νεκρούς και τη Στήρας 7 και στα Τέμπη και αλλού. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό τους, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Λυπάμαι πάρα πολύ που μέσα σε ένα τέτοιο χώρο που για μας σαν άτομα, σαν πολίτες, αλλά και σαν αστυνομικοί είναι ιερός ο χώρος του Πανεπιστημίου και το σεβόμαστε απόλυτα, να ακούγονται τέτοια πράγματα. Ναι. Πώς αντέδρασαν οι συνάδελφοί σας που ήταν δίπλα τους στη δημιουργία? Όπως αντιδρούμε στο σύνολο των περιπτώσεων, κύριε Παφάντη, στο σύνολο των περιπτώσεων με υπομονή και καρτερικότητα. Η αστυνομία έχει μάθει να σέβεται. Επειδή είχαμε παρόμοιο περιστατικό πριν λίγες μέρες και στη Θεσσαλονίκη, ναι, στην Βρετανία, με υπομονή και με σύνεση. Και μια τελευταία ερώτηση. Δεν ανταποκριθήκαμε, δεν λύγησε το ηθικό των συναδέλφων στο άκουσμα υβριστικών συνθημάτων σε νεκρό. Ναι, όπως και να το κάνετε όμως, είναι άνθρωποι και από την άλλη πλευρά, θέλω να σας πω, οι συνάδελφοί σας. Οι οποίοι τι να πούνε και αυτοί, δεν υπάρχει λογική. Είναι φοβερό. Κύριε Σημανίδη, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σέρβο, πριν για τελευταία ερώτηση. Επειδή γενικότερα παρακαλώ. Είμαστε γουρλίδες. Για πάρα πολλοί φοιτητές μας, κυρία Κουτσοκόν, κύριε Ποφαντή, που φοβούνται από χθες να βγουν από τα σπίτια τους. Άρα, για να προχωρήσουμε μπροστά, λίγο επαναλαμβάνω, λίγο κοινή λογική σε όλους μας. Υπάρχει από τη στιγμή ένα θέμα. Φοβούνται να βγουν από τα σπίτια τους. Η πολιτική ενημερώθηκε, ανέλαβε την ευθύνη και αυτό έπρεπε να κάνει. Για ποιο λόγο φοβούνται, συγγνώμη, τώρα ανοίγεται. Κύριε Σερμπό, είναι σοβαρό αυτό που λέτε. Για ποιο λόγο φοβούνται? Φοβούνται, κύριε Ποφάντη, διότι μεταξύ άλλων χθες γίνανε και κάποιες διαρροές όσον αφορά την ενημέρωση της πολιτείας και αν και κατά πόσο υπήρξαν και φοιτητές ή του συλλόγου φοιτητών κλπ. Αντιλαμβάνεστε. Γιατί θέματα υπάρχουν άνθρωποι, ανεξαρτήτως το τι έγινε ή όχι. Ανεξαρτήτως αν λέω ποιος ενημέρωσε εν τέλει την Γενική Αστυνομία. Υπάρχουν φοιτητές που είναι για μας, τους καθηγητές, είναι τα πνευματικά μας, επαναλαμβάνω, παιδιά. Λοιπόν, αργά αλλά σταθερά θα συνεχίσουμε να προχωρούμε σε μια, αν θέλετε, κατεύθυνση του Πανεπιστημίου με ένα αίσθημα κοινότητας. Σε αυτούς που έχουν το δικαίωμα ανήκει. Μας δίνεται μια σημαντική πληροφορία. Περιλαμβάνει και υποχρεώσεις, κυρία. Την οποία θα διερευνήσουμε δημοσιογραφικά. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής όμως, κύριε Σέρμπο, εφόσον είστε και εδώ κοντά μας και γενικότερα είμαστε γουρλίδες με τον Νίκο. Το ρεπορτάζ το δικό μας λέει ότι θα είστε υποψήφιος στις ευρωεκλογές με τη Νέα Δημοκρατία. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να σας πω, διαβάζω τα δικά σας τα ρεπορτάζ, τα δημοσιεύματα. Από εκεί και πέρα, όταν υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση, ανακοίνωση, είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση, νομίζω θα το αντιληφθούμε, αν θέλετε, όλοι. Το βλέπετε ωστόσο θετικά, είναι κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει, είναι κάτι το οποίο σας προκαλεί, θετικά εννοώ. Βλέπω θετικά να υπάρχουν εκπρόσωποι της κοινότητάς μας σε μια διαδικασία που κάθε άλλο παραποτελεί, αν θέλετε, δευτερεύουσα. Άρα είτε κάποιοι από εμάς είμαστε υποψήφοι, είτε όχι, θα στοιχηθούμε πίσω από μια προσπάθεια συμβολής στο δημόσιο διάλογο ως ενεργοί πολίτες για ποιο είναι πραγματικά το διακύβευμα σε αυτές τις εκλογές του 2024 που αφορούν την Ευρώπη, τον τόπο μας, αν θέλετε, και το μέλλον ενός κόσμου που δυστυχώς θα συνεργάσουμε και μαζί με αφορμή άλλες μου παρεμβάσεις για ένα κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Όπως και να έχει, καλή επιτυχία, να σας ευχηθούμε. Καλή δύναμη σε εσάς. Ευχαριστούμε. Κύριε Σημεωνίδη, ευχαριστούμε, κύριε Σημεωνίδη, για αυτήν την κουβέντα. Κύριε Σημεωνίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή.